και φίλες, αμέσως μετά έλεξη του τελικού, ο Πάνος ο Αθανασιάδης, ο προπονητής της ομάδας του Φαναριών, είναι μαζί μας. Coach, συγχαρητήρια για την προσπάθεια, συγχαρητήρια για τα παιδιά σου. Δεν πήγε καλά το παιχνίδι, κρίθηκες λεπτομέρειες, πολλές μεταπτώσεις στις αποδόσεις και των δύο ομάδων, πολλές εναλλαγές. Συνόψισε μας, σε παρακαλώ, από την πλευρά του προπονητή το παιχνίδι. Να πούμε πρώτα συγχαρητήρια στην ομάδα της Σαντορίνης για την κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος και μετά να δώσω τα συγχαρητήρια στους αθλητές μου για την προσπάθεια που καταβάλαν μέσα στο γήπεδο. Συνοψίζοντας το παιχνίδι, πρέπει να σταθώ σε τρεις σημαντικούς παράγοντες. Ένας ήταν η άμυνα του αντιπάλου με παγίδες στο μισό γήπεδο. Όχι ότι μας ευνηδίασαν οι παγίδες, ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, αλλά η σκληράδα με την οποία παίζαν πάνω στους παίκτες μας. Οι διαιτητές αφήσαν το physical game με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλά φάουλ που διαιτήθηκαν και να υπάρχει ένας εκνευρισμός στην ομάδα. Μπορέσαμε στην πορεία του παιχνιδιού να ανταπεξέλθουμε αυτόν τον ευνηδιασμό, κατορθώσαμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι και εκεί που φάνηκε ότι το ελέγχουμε. Φύγατε 8 πόντους μπροστά. Όχι μόνο μία φορά, φύγαμε δύο φορές μέσα στο παιχνίδι. Ξέρετε ότι μιλάμε για παιδιά για ηλικίες 16-17 χρονών που μεταπτώσεις ψυχολογία. Που μεταπτώσεις στην απόδοση είναι φυσιολογικές. Αλλά θέλω να σταθώ σε εκείνο το σημείο. Έχει γίνει μία φάση με τον Καβαλάρη κάτω από το καλάθι, το δικό μας έχει χτυπήσει το Ματιάσο χωρίς να το θέλει το παιδί. Μία σκληρή φάση. Ο Ματιάσος έχει βγει εκτός παιχνιδιού γιατί γιατί εκείνη την ώρα δεν ήξερε πώς να αντιδράσει και τρώμε δύο συνεχόμενα τρίποντα. Πιστεύω ότι πάλι αντιδράσαμε, κατορθώσαμε, φύγαμε μπροστά και φτάνουμε στα τελευταία δραματικά λεπτά, όπου εκεί είχαμε 4 άστοχες βολές στο τελευταίο λεπτό και ένα καλάθι εύκολο του Βόμβα από κάτω που δεν κατορθώσαμε να πετύχουμε. Ναι. Το λέει από το τελευταίο, που νομίζω περιμέναν όλοι ότι η μπάλα θα κατέληγε στο καλάθι. Δυστυχώς δεν πήγε το καλάθι. Ότι στην τελευταία αναφορά σε 6 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω τι είχε πει στα παιδιά. Κάνανε τρίποντο και υπό καλές προποθέσεις θα έλεγα. Δηλαδή τελικά στο σουτ κρίθηκε. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι, ξέραμε. Μην ξεχνάτε ότι είναι ο δεύτερος τελικός που παίζουμε στην έδρα του αντιπάλου. Δηλαδή μπορέσαμε, κερδίσαμε μέσα στην ΑΟΠΑΡΟ έναν πολύ σημαντικό παράγοντα. Αλλά σήμερα δεν είχαμε αυτή την τύχη. Να πω και κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Ξέρετε ότι το ατού της ομάδας μου, ένα από τα ατού της ομάδας μας είναι ο Νίκος Ναυλιώτης. Αν κοιτάξουμε το παιχνίδι σήμερα του Νίκου του Ναυλιώτη, τον έχουν δώσει διαιτητές από τα 5 φάουλ 3 που δεν υπάρχουν καν. Όταν σας λέω δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν κυριολεκτικά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σταθώ εγώ ότι φταίει η διαιτησία το ότι θα έχασε η ομάδα μου το παιχνίδι, αλλά θέλω να πω ότι σήμερα δεν ήταν καθόλου καλή η διαιτησία. Από την άλλη, πάλι όπως είπα στην αρχή, συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΣ Σαντορίνης. Ευχόμαστε ολόψυχα να εκπροσωπήσει το κυκλαδίτικο μπάσκετ στους αγώνες που θα δώσει στην Αθήνα και ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο πάνω απ' όλα να έχει υγεία και του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ. Η ζωή συνεχίζεται, δεν τελειώνει ούτε σε μία νίκη ούτε σε μία ήττα. Και εμείς coach θα σου δούμε καλή συνέχεια και εμείς πάλι θα είμαστε εδώ να ξέρεις. Ξέρεις ότι αγαπάμε τον μπάσκετ, προσπαθούμε, όλα καλά. Συνέχισε την προσπάθειά σου. Εύχομαι να τα λέμε Χρήστο και off camera, όχι μόνο on camera. Γιατί κάνουμε, ανατρέχουμε το παρελθόν και κάνουμε πολύ καλές συζητήσεις. Μη μαρτυράς. Δεν πειράζει. Την ιστορία πρέπει να τη λέμε και να τη μνημονεύουμε. Και ειδικά εμείς που την έχουμε ζήσει. Την έχουμε ζήσει τα καλά χρόνια του ελληνικού μπάσκετ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήριά μου. Να είστε καλά. Ξέρεις πως εκτιμώ το έργο και την προσπάθειά σας. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ.